Αλλά ένα θέμα που εμένα προσωπικά με προκαλεί είναι τα πάρτι της UNESCO. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή συνάνθρωποι μας που πεινάνε. Και πεινάνε πραγματικά. Είδαμε και πριν από λίγες μέρες τον κύριο Μπίτζιο να λέει ένα από τα παραδείγματα. Κακώς το εντοπίζει σε μία οικογένεια. Υπάρχουν δεκάδες οικογένειες που πεινάνε καθημερινά. Και η UNESCO κάνει πάρτι. Βλέπουμε και ωραίες φωτογραφίες, ωραία γλέντια στο κέντρο της πόλης. Βέβαια βγαίνουν και ανακοινώσεις, δεν κόστησε τίποτα. Αλλά στην ουσία μπορείτε να μας πείτε πώς καταπολεμείται η πείνα με αυτές τις εκδηλώσεις? Θα δυσκολευτώ να σας απαντήσω σε αυτό που ρωτάτε, γιατί προφανώς είναι αυτονόητη η απάντηση. Εκείνο που έχει ανάγκη ο Δημότης είναι αυτό που πρέπει να του δίνει και ο Δήμος, αλλά και η UNESCO και οποιαδήποτε άλλη οργάνωση κοινοφελούς σκοπού. Να δει την ανάγκη και αυτή την ανάγκη να την αντιμετωπίσει. Αυτό δεν συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις, παρότι τα χρήματα τα οποία διατίθενται για το σκοπό αυτό είναι πολλά. Η δική μας η προσέγγιση είναι ότι θα πρέπει να δοθούν τα χρήματα. Όταν ο άλλος έχει ανάγκη από φαγητό, δεν του δίνεις διασκέδαση. Αυτή είναι η απάντησή μου. Ακόμα και αν αυτή ανορθώνει το ηθικό και τον πολιτισμό, γιατί μιλάω για την ανακοίνωση. Όταν ο άνθρωπος έχει ανάγκη να γεμίσει το στομάχι του, δεν έχει ανάγκη από διασκέδαση. Τι έχετε να πείτε για το γλεντάμε για την πείνα του άλλου? Κανένα σχόλιο, είναι αυτονόητο.